Γιώργο Σαψάκη, καλησπέρα από την Κρήτη TV. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Νομίζω πως είναι δύσκολες ημέρες για τον Πλατανιά. Θα ήθελα το στίγμα το δικό σου. Ξέρω ότι οι φίλαθλοι του Πλατανιά, οι οργανωμένοι, κάνατε ό,τι μπορούσατε για να μείνει η ομάδα στην Super League 2, αλλά οι εξελίξεις είναι αρνητικές. Θέλαμε πάρα πολύ να δούμε την ομάδα μας να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Δεν τα καταφέραμε. Για κάποιους λόγους δεν δηλώσαμε συμμετοχή. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Θεωρείς ότι ήταν κάτι που δεν ήταν αναστρέψιμο και πήρε αυτή την εξέλιξη όλη η ιστορία του Πλατανιά, που τα τελευταία χρόνια ήταν για την Κρήτη πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του στη μεγάλη κατηγορία? Πιστεύω ότι μπορούσαν να τραπούν όλα. Απλά έγιναν κάποιες προσπάθειες και χθες και το προηγούμενο καιρό. Δεν αλλάξαμε γνώμη στον πρόεδρο και καταλήξαμε εκεί που είμαστε τώρα. Αδίκως βέβαια, δεν έπρεπε η ομάδα να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν τη άξιζε. Ωστόσο, εσείς οι πιστοί φίλαθλοι της ομάδας θα είσαστε στο πλευρό της ακόμα και αν πάει στο τοπικό πρωτάθλημα των Χανίων. Όπου και αν παίζει η ομάδα, θα είμαστε εκεί. Τη στηρίζουμε και στα εύκολα και στα δύσκολα και πιστεύουμε να βρούμε τον δρόμο μας. Κλείνοντας, Γιώργο Σαψάκη, και αφού σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία, πες μας λίγο, είσαι στο Μουσείο του Πλατανιά. Ναι, είναι κάτι που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει, ότι υπάρχει Μουσείο του Πλατανιά σε μια περιοχή στο άκρο της Κρήτης, έτσι, κοντά στο Ελαφωνήσι. Στο κεφάλι Κισάμου βρίσκεται το μουσείο. Το έχουν επισκεφτεί πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές ομάδας, όπως και παράγοντες. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ΠΑΕ Πλατανιάς και ειδικά τον Δημήτρη τον Μαθιουλάκη, τον Γενικό Αρχηγό της ομάδας, για τη στήριξη και όλα αυτά. Τώρα, εντάξει, το μουσείο θα είναι εδώ, θα είναι ανοιχτό. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε εκεί στην περιοχή για την ομάδα του Πλατανιά και γενικότερα για το κρητικό ποδόσφαιρο.